Κεφάλαιο 3. Λοιπόν, αδερφοί μου, να έχετε τη χαρά που δίνει η πίστη στον Κύριο. Το να σας γράφω τα ίδια πράγματα, εμένα δεν με κουράζει, σε εσάς όμως δίνει σιγουριά. Να φυλάγεστε από αυτά τα σκυλιά, να φυλάγεστε από αυτούς που με τη δράση τους κάνουν κακό, να φυλάγεστε από αυτούς που με την περιτομή κατακόβουν τη σάρκα τους. Εμείς είμαστε οι πραγματικά περιτμημένοι, εμείς που λατρεύουμε το Θεό με το πνεύμα Του και στηρίζουμε την καύχηση και την πεποίθησή μας στον Ιησού Χριστό και όχι σε ανθρώπινα πλεονεκτήματα. Μολονότι εγώ έχω και τέτοια πλεονεκτήματα. Αν κάποιος άλλος νομίζει ότι μπορεί να καυχηθεί για αυτά, εγώ πολύ περισσότερο. Περιτμήθηκα βρέφος 8 ημερών. Γεννήθηκα Ισραηλίτης από τη φυλή Βενιαμίν. Εβραίος γέννημα θρέμα. Ως προς την εξήγηση του νόμου ανήκα στους Φαρισαίους. Καταδίωκα με ζήλο την εκκλησία και ήμουν άμεμπτος σε ό,τι αφορά την τήρηση του νόμου. Αυτά όμως που άλλοτε για μένα ήταν πλεονεκτήματα, τώρα με την πίστη στο Χριστό τα βλέπω σαν μειονεκτήματα. Πραγματικά, όλα εξακολουθώ να τα θεωρώ μειονεκτήματα σε σχέση με το ασύγκριτα ανώτερο αγαθό που κέρδισα, γνωρίζοντας τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μου. Γι' αυτόν τα πέταξα όλα και τα θεώρησα σκουπίδια, προκειμένου να κερδίσω τον Χριστό και να ενωθώ μαζί Του. Δεν θέλω πια τη δικαίωση που δίνει η δική μου τήρηση του νόμου, αλλά αυτήν που προέρχεται από την πίστη στο Χριστό, τη δικαίωση που προέρχεται από το Θεό και στηρίζεται στην πίστη. Αυτό που επιθυμώ είναι να γνωρίσω το Χριστό και τη δύναμη της Αναστάσεώς Του και να μετάσχω στα παθήματά Του ακολουθώντας Τον στο θάνατο, με την ελπίδα να λάβω μέρος στην Ανάσταση των νεκρών. Δεν ισχυρίζομαι βέβαια ότι έφτασα ήδη στο τέρμα, ούτε ότι έγινα τέλειος. Συνεχίζω όμως τον αγώνα για να κερδίσω αυτό το βραβείο για το οποίο ήδη με κέρδισε ο Ιησούς Χριστός. Αδερφοί μου, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι έφτασε σε αυτό το τέρμα. Σ' ένα όμως πράγμα συγκεντρώνω την προσοχή μου. Ξεχνώ αυτά που είναι πίσω μου και κάνω ό,τι μπορώ για να φτάσω αυτά που βρίσκονται μπροστά μου. Αγωνίζομαι να τερματίσω και προσβλέπω στο βραβείο της ουράνιας πρόσκλησης του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Έτσι ας σκεφτόμαστε όσοι θέλουμε να είμαστε τέλειοι. Κι αν σε κάποιο σημείο σκέφτεστε διαφορετικά, ο Θεός και σε αυτό θα σας φανερώσει το σωστό. Όπου κι αν έχουμε φτάσει, ας συνεχίσουμε το δρόμο που ακολουθήσαμε ως τώρα. Ας έχουμε το ίδιο φρόνημα. Μιμηθείτε όλοι εμένα, αδερφοί μου, και παραδειγματιστείτε από αυτούς που συμπεριφέρονται σύμφωνα με το δικό μας πρότυπο. Σας το είπα πολλές φορές και τώρα το επαναλαμβάνω κλαίγοντας, ότι πολλοί ζουν ως εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Το τέλος τους θα είναι η καταστροφή. Θεός τους είναι η κοιλιά τους και καυχόνται για πράγματα για τα οποία θα έπρεπε να ντρέπονται. Οι σκέψεις τους είναι προσκολλημένες στα επίγεια. Εμείς όμως, αντίθετα, είμαστε πολίτες του ουρανού, από όπου και περιμένουμε να έρθει ο σωτήρας μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός θα μεταμορφώσει το φθαρτό μας σώμα και θα το κάνει όμοιο με το δικό του ένδοξο σώμα, με τη δύναμη και την εξουσία που έχει να υποτάξει στον εαυτό του τα πάντα.